Καταρχάς να σας καλωσορίσουμε στο Μουσείο του Πολιτιστικού Ιδρύματος. Το Μουσείο πρωτολειτουργήσε, άνοιξε τις πύλες του στο κοινό το 2006, το Σεπτέμβριο του 2006, και να πούμε ότι ήταν το παλιό κοινοτικό ελαιοτριβείο της Αγίας Παρασκευής. Οι κάτοικοι της Αγίας Παρασκευής είχαν την ιδέα να το κατασκευάσουν το 1910, και με τα έσοδα που θα έβγαζαν να κάνουν διάφορα έργα στο χωριό. Από τα πιο εντυπωσιακά είναι και τα εκπαιδευτήρια Αγίας Παρασκευής που έγιναν με χρήματα και από το κοινοτικό ελαιοτριβείο. Ουσιαστικά λοιπόν λειτουργεί από το 1910 έως και το 1967, όπου κλείνει ο κύκλος του σαν εργοστάσιο ελαιοτριβείο και αλευρόμηλος, που ήταν τα περισσότερα εργοστάσια εκείνης της εποχής. Το 1984 ανοίγει σαν πολύκεντρο. Ο τότε Δήμος αξιοποίησε την κύρια αίθουσα του εργοστασίου και έκανε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και το 2004 πέρασε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα ο Μήλου Πειραιός. Το διαχειρίζεται για 50 χρόνια. Έγινε αποκατάσταση των αρχιτεκτονικών και μηχανολογικών στοιχείων του εργοστασίου. Ουσιαστικά άνοιξε σαν μουσείο του εαυτού του το Σεπτέμβριο του 2006. Μέσα σε 2 χρόνια έγιναν οι εργασίες αυτές, με απόλυτο σεβασμό, και να πούμε ότι είναι και το μοναδικό στη Λέσβο που ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι του ίδιου του εργοστασίου. Οι κάτοικοι το διέσωσαν, το παρέδωσαν στο Πολιτιστικό Ίδρυμα και ουσιαστικά συντηρήθηκε. 2 μηχανήματα τα οποία δεν διασώθηκαν, η μία πρέσα και η μία αντλία, έγιναν πιστά αντίγραφα στο Βιομηχανικό Μουσείο στην Ερμούπολη, και ουσιαστικά καθημερινά αναδεικνύεται, γίνεται μια επιδεικτική λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού. Δηλαδή μπαίνει σε λειτουργία, κάθε μέρα στις 12 χτυπάμε τη σφυρίχτρα, την μπορού του εργοστασίου που χτυπούσε και τότε για να έρθουν οι εργάτες του χωριού για δουλειά, και τη χτυπάμε και τώρα, ακόμη και σήμερα, κάθε μέρα στις 12, όπου αντίστοιχα τη χτυπούσαν και τότε για να σταματήσουν και το κολατσιό τους. Και μάλιστα ακόμη και σήμερα ακούν την μπουρού, και όταν είναι περίοδος συλλογής του ελαιοκάρπου, σταματάνε για το κολατσιό τους. Περιμένουν δηλαδή να ακούσουν την μπουρού του μουσείου και να σταματήσουν για το κολατσιό τους. Επομένως εδώ ο επισκέπτης καταρχάς θα μπει στο κεντρικό κτίριο, το οποίο ήταν το εργοστάσιο. Είχε 2 λειτουργίες, αξιοποιούνταν και σαν ελαιοτριβείο και σαν αλευρόμηλο στο καλοκαίρι. Ήταν, να πούμε, ατμοκίνητο κοινοτικό ελαιοτριβείο. Και στην κύρια εκθεσιακή μονάδα θα δούμε 3 στάδια. Το στάδιο της σύνθλιψης του ελαιοκάρπου, της συμπίεσης του ελαιοποτού και το διαχωρισμό λαδιού και νερού, που ήταν και το τελικό στάδιο. Θα γνωρίσουμε την καρδιά του εργοστασίου, τον ατμολέπιτα, και αντίστοιχα τη συμπληρωματική λειτουργία του αλευρόμηλου. Εκτός από το εργοστάσιο, το κοινό έχει τη δυνατότητα να δει και όλες τις συμπληρωματικές εκθεσιακές μονάδες, όλες τις μπατές που τις λέμε εδώ, τα μπάρια δηλαδή, όπου βάζαν τις ελιές. Όλα αυτά τα μπάρια, περισσότερα μάλλον, έχουν γίνει συμπληρωματικές εκθεσιακές μονάδες, όπου μπορεί κάποιος να δει πληροφορίες για όλο τον κύκλο των εργασιών μέχρι να έρθει εδώ ελαιοκαρπός, αλλά και να δει και πληροφορίες για την ιστορία του χωριού της Αγίας Παρασκευής, για την εκβιομηχάνηση της ελαιοργίας στη Λέσβο εκείνη την περίοδο και όλο το ευρύτερο οικονομικο-κοινωνικό πλαίσιο της εποχής εκείνης. Να πούμε καταρχάς ότι είμαστε ένα από τα 9 θεματικά μουσεία του Πολιτιστικού Ιδρύματος ο Μήλου Πειραιός. Στόχος του είναι να καταγράψει και να διασώσει την πολιτιστική κληρονομιά του κάθε τόπου, να αναδείξει κάθε τόπο και το προϊόν του. Αυτό ακριβώς έχει γίνει και εδώ με ένα μοναδικό τρόπο. Έχει αναδειχθεί η ελιά και το λάδι, είναι συνέχεια του Μουσείου Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού στη Σπάρτη, και να πούμε ότι ουσιαστικά έχει καταφέρει το Πολιτιστικό Ίδρυμα, το Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιοργίας, να είναι ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού, όπου γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου πολιτιστικές και επιστημονικές εκδηλώσεις, οι οποίες γίνονται με δωρεάν είσοδο για το κοινό. Αυτό σημαίνει ότι είτε με κάποια αφορμή, με κάποιο εορτασμό, είτε με αφορμή Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, είτε Διεθνή Ημέρα Μουσείων, είτε έκτακτες εκπαιδευτικές δράσεις, με οποιαδήποτε αφορμή
είτε μπορεί να είναι η μέρα κατά του αυτισμού, ειδικά για ειδικές ομάδες. Διοργανώνονται εκπαιδευτικές δράσεις, εργαστήρια για το κοινό και κατόπιν συνεννόησης δηλώνει κάποιο συμμετοχή και έρχεται και συμμετέχει. Να πούμε επίσης ότι έχουμε μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, έχουμε και το υπαίθριο αμφιθέατρο, όπου εκεί γίνονται αντίστοιχα το καλοκαίρι ποικίλες εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, μουσικές συναυλίες, θερινό σινεμά. Είναι ένα ζωντανό κύτταρο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.